Ο Αυξεντίου αποκλεισμένο τη φλεγόμενη σπηλιά τη μονή Μαχαιρά. Τέλειωσαν πια τα ψέματα, δικά μα και ξένα. Η φωτιά η παντάνα σ'απλησιάζει. Δεν μπορεί πια να ξεχωρίσει, αν καίγεται σκίνος, ή φτέρι ή θυμάρι η φωτιά πλησιάζει. Κι όμως πρέπει να προφτάσω να ξεχωρίσω, να δω, να υπολογίσω, να σκεφτώ. Για ποιον, για μένα, για τους άλλους. Πρέπει. Μου χρειάζεται πριν από το θάνατό μου μια ίστατη γνώση. Η γνώση του θανάτου μου για να μπορέσω να πεθάνω. Οι άλλοι τέσσερις έφυγαν. Στο καλό. Τι ησυχία. Σαν να είναι εδώ να γεννηθεί ένα παιδί ή να πεθάνει ένας μάρτυρας και περιμένεις να ακουστεί μια πελώρια κραυγή του παιδιού ή του Θεού. Μια κραυγή πιο τρανή από τη σιωπή που θα ρίξει τα τείχη του πριν, του μετά και του τώρα να μπορέσεις να θυμηθείς, να μαντέψεις, να ζήσεις μαζί μέσα σε μιαν άχρονη στιγμή τα πάντα. Όμως τίποτα. Μαρμαρωμένη ησυχία. Μόλο που ακούγονται οι ντουφεκές και φωνέ. Πόσο ξένα δεν ακούγονται χαράζονται στεγνά σαν σύρματα κομμένα ή σαν νερά που κρυστάλλωσαν πριν πέσουν και μένουν σε έναν ξένο χώρο, σταματημένα και χμηρά. Τι ησυχία, μόνο που ακούγεται η έλευση της φωτιάς. Δεν είναι ώρα πια για πίσω. Πίσω και πλάι και πάνω το φράγμα της πέτρας μπροστά ένας μικρός ή ο ατέλειωτος θάνατος. Στη μέση, στη μέση, εγώ. Ποιος εγώ. Τι είναι ένας άνθρωπος κλεισμένος στη φωτιά και στην πέτρα που η μόνη του διέξοδος ένας τμηματικός ή ολόκληρος θάνατος. Πρέπει να τον γνωρίσω. Δεν προφταίνω. Ίσως και να μπορούσα να γλιτώσω. Ίσως μπορούσα να αντέξω την καταφρόνια ή τη συγνώμη ή και τη λισμονία των άλλων. Όμως εγώ θα μπορούσα να λησμονήσω το φως που ονειρευτήκαμε μαζί κοινο το μέγα καρδιοχτύπη της σημαία μας, θα μπορούσα να βολευτώ στον ίσκιο μιας γωνιάς με σταυρωμένα τα χέρια γύρω στα σταυρωμένα γόνατα, σαν μισή με ψήμηρη ή αμέτωχη αράχνη που πλέκει μόνο με το σάλιο της τα δίχτυα της. Ίσως μπορούσε κι έτσι ακόμη να τα όμορφα. Μια πεταλούδα παραπλανημένη, ίσως θα ερχόταν κάποτε να καθίσει στα κάγκελα του παράθυρου, παίζοντα αόριστα, όχι για μένα, μα ίσως και για μένα, τη δίδυμη λεπτή σημεούλα τη. Μια γραμμή φως ίσως περνούσε από τη χαραματιά της πόρτας, σαν το μικρό δαχτυλάκι μιας φίλης, που τραβάει επιτιμητικά μια γραμμή στη σκόνη του τραπεζιού σου με τα τευτέρια σου. Η φωνή ένας παιδιού δεν μπορεί θα ακουγόταν στα χωράφια ένα απόγευμα και η ματιά μιας γυναίκας που ονειρεύεται χαμογελώντας, η ματιά της χαμένη το βράδυ θα σε άγγιζε. Η ματιά μιας γυναίκας που δεν σε είδε και την είδε. Ίσως και να ήταν καλά. Ένας γλόμπος που θάναβε νωρί μπροστά στην καγκελόπορτα της φυλακής σου. Με στο ρόδινο ανοιξιάτικο δίλι, θα ήταν ίσω τούτο ο γλώμπο, η απαλή καμπύλη ολόκληρη ακρογελιά. Θα μαζεύονταν πάνω του τα έντομα σαν τα μικρά καΐκια σε ένα λιμανάκι του νησιού μα. Παντού μπορεί να ταξιδέψει και ασάλευτο, μονάχα η τελευταία κινησία. Αταξίδευτη, δεν μπόρεσα να φύγω δε χωρούσα. Ήταν η έξοδο στενή. Μου λείψε και το θάρρος, μήπως και δεν μπορέσω να πεθάνω. Συγχωράτε με. Ίσως οι τέσσερις συντρόφοι μου να ήταν πιο δυνατοί από μένα, δηλαδή πιο ειλικρινείς. Εγώ ήμουν αδύναμος. Ντράπηκα. Εσείς πηγαίνετε. Φύγανε. Δεν σας κρατώ φύγανε κιόλα. Στο καλό η φωτιά πλησιάζει. Συγχωράτε με φίλοι που δεν μπόρεσα να σας ακολουθήσω, που σας άφησα μόνους σε τούτη την έξοδο. Είναι η πρώτη φορά. Δεν μπορούσα. Συγχωρέστε με. Κι όμως το νιώθω ακόμη. Θα μπορούσα να ζήσω οπουδήποτε, στην αρημιά, σαν κουρεμένο πεισματάρη βράχο ξεχασμένο, ή να αδικαίμαι, να αδικώ, να βλέπω να αδικούνται οι φίλοι μου και να σωπαίνω, ή σαν δαρμένο μαδημένο κύλο που κοιτάει καχύποπτα τη σκιά ενό πουργητιού και τη σκιά του, ή το μελέτησα κι αυτό, ασκητεύοντα να λιένω με τι ρόγε των δαχτύλων μου, μαλακωμένε πια από την αχρηστία, να λιένω μια πέτρα, κι ώρες να αποξεχνιέμαι κοιτάζοντας τις ασάλευτες φλέβες της. Κι έτσι σκυφτός να κλαίω αμήλυτα απ' την ευτυχία να υπάρχω. Δεν μπόρεσα. Αν έβγαινα παραδίνοντας τα κλειδιά μου, μπουσουλώντας με χέρια και με πόδια, Κάθε έξοδο είναι στενή συντρόφια μου. Αν κινούσα να παραδώσω σαν σκισμένη σημαία την ψυχή μου, ποια ψυχή μου, δεν πρόφτασα όλη να τη δοκιμάσω, να τη γνωρίσω ολόκληρη. Μου χρειάζεται τούτη η στιγμή να μάθω πού και τι θα παραδώσω ή δεν θα παραδώσω. Ξέρω πως θα μπορούσα να είμαι στη θέση σας, αδέρφια μου που φύγατε, γιατί ξέρω όπως και εσείς τι θα πει πόνος και φόβος. Μα εγώ είχα ένα φόβο πιο μεγάλο από τον πόνο μου και από το φόβο σας. Όχι μονάχα το φόβο του κορμιού μου, μα και το φόβο της ψυχής μου που δεν την ξέρω. Ο ίσκιος της κάθε κινησή μου μεγάλωνε απέραντα πάνω σε έναν τρομακτικά κάτασπρο τείχο. Και κάθε σφυγμό μου τον άκουγα να πέφτει μες στο πάντοτε γράφοντας τέρεους και υδάτινους κύκλους ατέλειωτους. Έτσι, με τούτο το φόβο της ψυχής μου, γλίτωσα από το φόβο του κορμιού Ωστόσο ξέρω όλο το φόβο και μπορείτε να με πιστέψετε, γιατί κανένας μας δεν είναι που να θέλει να πονάμε ή να φοβόμαστε. Εδώ τουλάχιστον μπορείτε να με πιστέψετε. Εδώ δεν είναι δύσκολο να αγαπηθούμε όλα είναι τόσο δύσκολα. Κι ίσως για τούτο και να αξίζουν. Όμως δεν θα μπορούσα να περπατήσω με κομμένα τα γόνατα της ψυχής μου. Με του κορμιού μου τα πόδια και τα χέρια κομμένα θα το μπορούσα. Συγχωράτε με. Γεια σας. Έφυγαν. Ησυχία. Τι μοναξιά πυκνοκατοικημένη, Τα πάντα πυκνά και διαλυμένα. Το απέραντο δίχως βάρος και μάρτυρες. Σε ποιο να μιλήσω και γιατί. Αν είχαν τουλάχιστον μείνει. Δεν πρέπει να βουλιάξω μέσα μου. Α κρατηθώ έστω από τη φωνή μου, από τον ήχο του δικού μου του φετιού, να μείνει το κεφάλι μου έξω. Ή μοναχά το μέτωπό μου και τα μάτια μου θέλω να βλέπω. Θέλω να φανταστώ τα δέντρα, τα παράθυρα, τα πράγματα, να νιώσω τη σπιτήσια ζεστασιά τους, να αντιμετωπίσω αυτή τη μεγάλη παγωνιά της φωτιάς που πλησιάζει. Μια καρέκλα ακουμπισμένη στη γωνιά μιας κάμαρας μπορεί και να είναι, λέω, σαν εσωτερικό καμπαναριού, όπου ο ήχος της καμπάνας στρογγυλός κατεβαίνει γεμίζοντας με κυριακάτικη ησυχία το σπίτι. Δεν μπορώ να συνεχίσω. Μοιάζει ανέφικτη η νίκη, δίχως μάρτυρες που να τη διαλαλήσουν. Θέλω να φανταστώ το πτώμα μου, τριγυρισμένο από κλαμμένους φίλους και με σύστιες σημαίες, για να μπορέσω να παρετηθώ από το σώμα μου. Κανείς τριγύρω μου μάρτυρας μόνο η φωνή μου. Και αυτή πώς να περάσει τη φωτιά και την πέτρα. Πρέπει μονάχος να τα βγάλω πέρα. Τι ησυχία, σαν μόνιμη, ρητή. Το παγούρι μου θυμίζει πως κιόλας δεν διψώ. Δεν θα διψάσω πια. Κι όμως το γυλιό μου εκεί στο καρφί κρέμεται ακόμα με την έκφραση του πρώτου άστρου της βραδιάς πάνω από την παραλία της Λεμεσός, την ώρα που τα γκαρσόνια καταβρέχουν με λαστιχένιους σωλήνες στο πεζοδρόμιο, ύστερα από την τρομερή ζέστη μιας μέρας του Ιούλη την ώρα που βγάζουν τα πρώτα τραπεζάκια στην προκυμαία για τους βραδινούς πελάτες, την ώρα που και ο πιο μικρός θόρυβος του πιο μικρού ψαριού, εκεί δίπλα στα ρηχά φωνάζει «Αύριο! Αύριο!» αύριο. Ναι, θα μπορούσα να ζήσω οπουδήποτε στη μοναξιά, στη λησμονιά, οπουδήποτε, απόστρατος και ανεύθυνος, δίχως φθόνο, να χαίρουμε τα κατορθώματα των άλλων, ένδοξες πράξεις που δεν έκανα εγώ, να κοιτάω τη διαδρομή ενός αργοπορημένου μερμιντιού που κουβαλάει μες το ολοπόρφυρο λιόγερμα, ένα σπυρί καλαμπόκι πιο μεγάλο από τον πόη του και να νιώθω όλη τη γη το κάλεσμα και του καλοκαιριού τη ζέστα με τα πόδια αυτού του μερμιγκιού και όλου του κόσμου η ευγνωμοσύνη αμήλυτη να στέκει μέσα στα μάτια μου καθώς θα ακούω αιώνια εκείνο το ψαράκι να φωνάζει αύριο, αύριο. Πιο αύριο σήμερα τρομερή παγωνιά του τη ζέστη. Δεν προφταίνω. Ο αέρας χάνεται και πρέπει να εξαντλήσω την προθεσμία μου, να αφήσω και κάποια διαθήκη. Τι χρειάζεται. Θα την κάψει και αυτήν η φωτιά. Όχι, δεν θα την κάψει. Τι δύσκολα λοιπόν που τελειώνει η ζωή και πρέπει να προλάβω να ζήσω αυτή την τελευταία μου δυσκολία, να την κερδίσω και ίσως να τη δώσω σαν μια χαρά στους άλλους. Πώς? Με τι? Μα πρέπει. Τι πρέπει? Ποιος μιλάει? Τι λέει? Γιατί? Μα πρέπει. Εδώ ούτε καθήκοντα ούτε ανάγκες πια. Ποιος προστάζει? Τι ζητούν από μένα και ποιοι κι η φτωχή και η αδικημένη και η πατρίδα κι ο κόσμος κι ο εαυτός μου καθήκοντα και ανάγκες. Ναι, καθήκοντα και ανάγκες. Ένα κόκκινο φως μέσα και έξω. Το αίμα και ο αγέρας. Υπάρχουν. Υπάρχω. Να υπάρξουμε θα υπάρξουμε ένα κόκκινο φως στη στιγμή μου και πρέπει να δέσω τις σκέψεις με τα πράγματα, να υπάρξουν πιαστά. και δεν έχω καιρό και τα πράγματα φύγαν, δεν τα βλέπω. Οι άπιαστε σκέψεις απομένουν μόνο και πρέπει αυτές τουλάχιστον να τις κρατήσω, να βρω κάποιο τρόπο να τις δώσω δυο ψίχουλα από το χτεσινό ψωμί μου μέσα στο γυλιό μου. Η καραβάνα θα από το χνότο της φωτιάς. Το φαΐ μου παγωμένο, ανέγγιχτο. Το ρολόι του χεριού μου που σταμάτησε στις δύο η ώρα τα μεσάνυχτα χτες. Πώς ξέχασα να το κουρδίσω. Παράξενο, να σταματούν τα πράγματα που τα ξέρεις να κινούνται, που μάλιστα σου ορίζουν και το δικό σου χρόνο τη συναντήσεις σου. Δεν έχει άλλη συνάντηση. Σαν σταματήσουν, τότε μόνο ακούς με στη δική τους σιωπή την παλιά κινησή τους. Βλέπεις σχεδόν την κινησή τους παρούσα, με στην εξαφάνισή της. Και ξέρεις πια πως μοίρα τους είναι η κίνησή τους πιο πέρα από εκεί που σταμάτησαν. Και τούτο εδώ το σαλιγκάρι που ανηφοράει ανέμελο στην πέτρα, αυτό και το εκκλησάκι του μαζί, που πάει. Δεν προσέχει. Να του μιλήσω, να του εμπιστευτώ, είναι κουφό. Σαν να μην έχει πάρει δανεικά από κανέναν, τραβάει αυτό και το εκκλησάκι του μαζί, Πρέπει λοιπόν να προφτάσω αλλομόναχος. Τι να προφτάσω, δεν είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για να σκεφτεί τη στιγμή του θανάτου. Κι είναι η μόνη που την έχει ακέρια γιατί είναι το τέλο. Και εδώ δεν χωράνε διαψεύσει και απάτε. Ποιο ο λόγο άλλωστε. Είμαι 29 μόλις χρονό και το μόνο που ξέρω είναι πως θέλω να ζήσω. Δεν πρόφτασα ακόμη να σκεφτώ μια και δεν πρόφτασα να ζήσω. Μες στη μάχη τι να σκεφτείς. Δεν πρόφτασα. Μου χρειάζεται τουλάχιστον τούτη η ολόκληρη στιγμή μου για να ζήσω ολόκληρος. Θυμάμαι. Ήταν άνοιξη τότε. Καθόμασταν ακριά άκρη, άκρη στο λιμάνι της αμόχωστος. Και ξέρω τώρα, δεν το ξέρα τότε, ήταν όμορφη η ζωή. Και είναι κι ίσως πιο όμορφη πάντα, όλο πιο όμορφη γίνεται, τη φτιάχνουμε. Ήταν όμορφα τα στάχια, τα κίτρα, τα μπέλια, τα σπίτια, οι γυναίκες, τα καΐκια. Όμορφα που πέζαν οι αντάβιες του νερού στα πλευρά των καραβιών. Όμορφες και οι σκιές των καραβιών μες στο νερό. Σκιές γλάρων περνούσαν πάνω από την προκυμαία, πάνω από τα στρογγυλά τραπεζάκια του υπαίθριου καφενείου με τα φλιτζάνια του καφέ. Κι έτσι όπως κουβεντιάζαμε, τρεις παλιόφιλοι, δίχως να ανασηκώνουμε καθόλου το κεφάλι, νιώθαμε πως η γλάρη ήταν απάνω μας και πίναμε μαζί με τον καφέ κάτι από τη φευγαλαία σκιά των γλάρων, μια γέψη απλοχωριάς, φιλίας και ελευθερίας. Ε, ναι, είναι όμορφη ζωή. Κι εγώ ήμουν όμορφος, Γιατί ήμουν, είμαι. Και όλα μπορούμε να τα φτιάξουμε όμορφα, χέρι με χέρι. Συχνά τα καλοκαίρια με στην κάψα του μεσημεριού και με στο χιόνι. Ένιωσα να στεριώνει η ζωή με εμπιστοσύνη τη σημαία της μέσα στα σκέλια μου. Και όταν ακόμα με κύκλωνε ο φόβο με όλου του κυκλόπιου του. Και όταν μου τράνταζε τα φιλοκάρδια η σημαία της πατρίδας που κρατούσα στα χέρια, καθώς την πλαταγίζαν οι νευρώδη άνεμοι, εκείνη η άλλη σημαία δεν ξεχνιόταν. Ήταν όμορφα. Τώρα δεν χωράει πια κάτι τέτοιο. Διάλεξα τη φωτιά. Η απόφαση μου πάρθηκε. Είμαι έτοιμος λέτε να είναι πιο φαρδιά η πύλη του θανάτου. Εδώ τελειώνω. Δεν ξέρω παρακάτω. Τα άλλα, φτιάχτε τα, πείτε τα εσείς. Κέρδισα ακόμη μια στιγμή μεγάλη σαν ολόκληρο τον πόνο. Δεν ήξερα πως μια στιγμή μπορούσε να έχει τόση διάρκεια. Δεν είχα φανταστεί πως ο πόνος μπορούσε να σκέφτεται. Κι όλα έχουν το βαθύ νοημά τους και προσμένουν να το βρούμε και ο κόσμος θα φτώχαινε αν έλειπε ένα χαλικάκι, ένα τζιτζίκι ή και η φωνή του γαλατά με στο χάραμα. Το μάθα. Μήπως αυτό είναι τάχα εκείνο που λέμε ηρωισμός και που ωστόσο δεν το ξέρε εκείνος που τον έλεγαν ήρωα. Και μήπως τάχα η σκέψη νικάει τη σιωπή, τη φωτιά και το χρόνο και αυτό που λένε μοίρα. Δεν το ξέρα. Γεια σας. Αυτή την πιο όμορφη στιγμή μου σας την αφήνω, αδέρφια. Αυτό είναι τώρα το ντουφέκι μου, ολοκένουργιο το όπλο του ανθρώπου. Και τούτο το ντουφέκι που μου καίει τα χέρια το αγαπάω. Αυτό το ντουφέκι το δροσίζομαι δεν είναι κακό να με δείτε να κλαίω. Είμαι πολύ συγκινημένος απ' όλα και από τον εαυτό μου. Και πιο συγκινημένος από την ανακάλυψη αυτής της συγκίνησης. Αν με γνωρίζατε αυτή τη στιγμή, θα άξιζε και να με αγαπήσετε, όπως και εγώ σας αγαπάω, χωρίς ταπεινοσύνη ή υπερηφάνεια. Μα ποιος θα σας τη μεταδώσει τούτη τη στιγμή. Δεν τη χωράνε τα λόγια, τα χέρια, τα μάτια, ούτε η πράξη, ούτε η σκέψη. Είναι μεγάλη σαν εκείνο που λέμε πατρίδα. Μεγάλη σαν αυτό που λέμε γη. Μεγάλη σαν όλο τον κόσμο. Τι αλλιώτικη που είναι η φωνή μου. Σαν όταν δουλεύεις με δικιά σου θέληση στο χωραφάκι του φτωχού και δίψασες το μεσημέρι και παρατά στην τσάπα σου γιαρτή όλο εμπιστοσύνη στον κορμό της μονάκριβης σίκιας και σκύβεις το ριάκι να πεις και αντικρίζεις το γάργαρο ριάκι το πρόσωπό σου ωραίο ξαναμένο από τη δουλειά τον αγέρα, την νιώτη, τον ήλιο και αποθαμάζεις μέσα στο νερό τα αστραποβόλα μάτια σου και τούτο δεν σε σταματάει, μα πίνεις τον αερό μαζί και τον εαυτό σου ξεδιψάς και να γέρνεις κατόπι το κεφάλι στον ουρανό σαν πως να ψάχνεις κάποιον αύριο στα ψηλά για να του πεις ευχαριστώ. Κι είναι ο ουρανός κι η γη μέσα σου κι όξω απέραντα κι ολόφωτα. Κι είναι όλος ο κόσμος δικό σου και μπορείς να τον δώσεις. Αυτή η στιγμή είναι ανεπανάληπτη γιατί είναι η αιωνιότητα και αιωνιότητα υπάρχει και τη δημιουργούμε. Δεν επαναλαμβάνεται σαν κάτι που έρχεται και φεύγει και ξανάρχεται. Ε, λοιπόν μην κλαίτε όμως εμένα αφήστε με να κλάψω γιατί σε λίγο το μαντεύω. Δεν θα μπορώ πια να κλάψω μες την αναγνώριση της ευτυχίας πως μπορώ να πεθάνω. Συγχωρέστε με. Και αλήθεια ξέχασα να σας πω το κυριότερο, που μόλις τώρα το έμαθα. Δεν είναι τόσο δύσκολος ο θάνατος. Το αντίθετο μάλιστα. Και σας βεβαιώνω τώρα με το αίμα μου. Ποτέ δεν ήταν τόσο ευτυχισμένος ο Χριστός, όσο την ώρα που το τελευταίο καρφί τον άφησε ακίνητο, χωρίς να τον σκοτώσει, για να κοιτάξει κατάματα τον ουρανό και τη θυσία του. Ποτέ ο Προμηθέας δεν αντίκρισε τόσο γαλήνια και ολόφωτα τον κόσμο, όσο την ώρα που το ράμφος του Όρνεου βρήκε τα μάτια του, ξέροντας τότε μόνο πως είχε αξιωθεί να δώσει το φως και τη φωτιά στον άνθρωπο. Και ακόμα, ναι, Ποτέ τόσο όμορφος δεν ήταν ο μικρός Γρηγόρης Αυξεντίου 29 χρονό, 29 χρονό, 29 χρονό. Λέω τον αριθμό των χρόνων μου και κλαίω, ξέροντας πως θα τον προσθέσετε στη δόξα του έθνους μας. Ας μου συγχωρεθεί και αυτή μου η τελευταία αδυναμία. Ακούω αυτόν τον αριθμό στα χίλια σας, και θα ήθελα να τον φιλήσω πάνω στα χείλη σας. Ήμουν ίσως μικρός για τη δόξα, ίσως μικρός για μια τέτοια ευτυχία. Μια πράξη σωστή είναι ένα πίδημα του ανθρώπου έξω από τη μοναξιά. Είναι το σφίξιμο χιλιάδων χεριών και ο όρκος όλων. Είμαι έτοιμο δεν δέχομαι. Όχι τη θυσία για το θάνατο, τη δέχομαι μονάχα για τη ζωή, για μια ζωή που πια δεν θα απαιτεί καμιά θυσία. Είμαι έτοιμος. Ποτέ δεν θα μπορούσα να πιστέψω πως η στενότητα μιας σπηλιάς μπορούσε να έχει τόση ευρυχορία, μπορούσε να χωρέσει την πατρίδα με τις ελιές της, τα κρογιάλια της, τα βασανά της, με τα καΐκια της μόλα, ανοιχτά πανιά στον Ανδρή και τον της. Τον κόσμο με τα φλάμπουρά του, τα όνειρά του, τις καμπάνες του και τα μικρά αγριόχορτα. Ανασένω μέσα σε αυτό το πέτρνο τούνελ που η έξοδός του είναι το ίδιο το στόμιο του ήλιου. Το ξέρω. Από εδώ κατευθείαν θα περάσω νεκρός με στον κόσμο. Μην κλαίτε. Και ξέρω τώρα όσο ποτέ πως είναι δυνατή η ελευθερία. Γεια σας. Τούτη την ώρα δεν τρομάζω τα μικρά ή μεγάλα λόγια. Μπορώ να σκουπίσω τα μάτια μου στη σημαία μας. Μια και το ξέρω, στην απόλυτη στιγμή μου, μέσα από το στόμιο του θανάτου, οι συναγωνιστές μου θα παραλάβουν από τα χέρια μου φλεγόμενοι τη σημαία του ανένδοτου αγώνα, φλεγόμενοι σαν πύρινο άλογο ικανό να διασχίσει το άπειρο και το θάνατο, σαν άσβηστη δάδα μέσα σ' όλες τις νύχτες των σκλάβων, φλεγόμενοι η σημαία μας σαν μέγα αστραφτερόδη σκοπότηρο για την Άγια Μετάληψη του κόσμου. Μπορώ λοιπόν να επαναλάβω λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου και το αίμα μου. Το σώμα και το αίμα του Γρηγόρη Αυξεντίου, ενός φτωχόπαιδου, 29 χρονών, από το χωριό Λύση, οδηγού ταξί το επάγγελμα που μάθε στη μεγάλη σχολή του αγώνα τόσα μόνο γράμματα, όσα να φτιάχνουν τη λέξη Ελευθερία και που σήμερα, 2 του Μάρτη 1957, κάηκε και ζωντανό στη σπηλιά της Μονής Μαχαιρά και σήμερα ακριβώς 2 του Μάρτη μέρα Σάββατο, μην το ξεχάστε σύντροφοι, στις δύο η ώρα μετά τα μεσάνυχτα και τρία πρώτα λεπτά, γεννήθηκε ο μικρός Γρηγόρης ανάμεσα στα ματωμένα γόνατα της πλάσης δέκα ώρες είναι πάρα πολλές για όλα. Όταν έχεις ένα ντουφέκι κάμποσες σφαίρες και το δίκιο με το μέρος σου. Όταν έχεις δικά σου 29 χρόνια και μπορείς να τα διαθέσεις μόνος σου. Όταν έχεις το θάνατό σου δικό σου. Γεια σας. Όλο σας αποχαιρετώ και ακόμα μένω. Ναι η πιο μεγάλη πράξη της ζωής μας είναι η απόφαση του θανάτου μας. Όταν υπάρχει κάποια διέξοδος, όταν μπορείς και να τον αποφύγεις και εσύ τον διαλέγεις σαν τιμή και σαν χρέο για τους άλλους, πιο πέρα από τις ανάγκες σου. Όποιος μπορεί να νικήσει μια στιγμή τη ζωή του, νικάει και το θάνατο. Το μάθα αλλιώτικα που ακούγεται η φωνή μου σήμερα. Μην είναι αυτή που μου ζητάτε, αυτή που θα ήθελα να ακούσετε. Μην είναι μονάχα αυτή η σωστή φωνή μου ή η φωνή σας, η φωνή όλων μας. Τα πάντα είναι ανύπαρκτα πριν τα σκεφτείς και πριν τα πράξεις όχι μονάχα να τα σκεφτείς ή μονάχα να τα πράξεις, μα να τα πράξεις και να τα σκεφτείς μαζί. Και εσείς αδέρφια μου, πολύ με βοηθήσατε. Κανένας δεν υπάρχει μόνος χωρίς τη βοήθεια του άλλου. Εσύ που θα κλάψεις για το θάνατό μου, με βόχθησες να πεθάνω με το κεφάλι ψηλά, εσύ που θα πάρεις τον τουφέκι μου να εκδικηθείς το θάνατό μου, με βόχθησες να πεθάνω ευτυχισμένος για σένα και για μένα. Με βόχθησαν και αυτοί που πέσανε πριν από μένα, όπως και εγώ θα σας βοηθήσω. Τούτη η ώρα δεν είναι για καυχησιές και ηρωισμούς όταν βρίσκεσαι κατάφατσα με το θάνατο. Και σας το λέω απλά, Σαν να στρίβω το τιμόνι του αμαξιού μου, μιαν ανοιξιάτικη μέρα, για να αποφύγω μια σύγκρουση με ένα κάρο που το οδηγάει ένα τζαμί χωριά τη, ή για να μην χτυπήσω ένα παιδί που παίζει ανύποπτο στη λιακάδα, ή ακόμα ναι, και τούτη τρυφερότητα δεν είναι ατέριαστη σε έναν άντρα που πρόκειται να πεθάνει, ή ακόμα ναι, για να μιλιώσω ένα αγριολούδο που πήγε τον μπαστάρδικο και φύτρωσε κατά μεσή στη δημοσιά, αθώο, αθώο και γαλανό, σαν το μισό ματάκι της πλάσης. Ναι, τόσο απλά μπορώ να σας το πω, σαν να στρίβω το τιμόνι του αμαξιού μου. Το αληθινό μπόι του ανθρώπου μετριέται πάντα με το μέτρο της λευτεριάς. Τίποτα άλλο. Γεια σας. Αν λυπάμαι για κάτι, είναι που πια δεν θα μπορέσω να κάνω τίποτα για σας, όχι σαν φήμη ή σαν ιδέα ή σαν θρύλος, μα με τούτα τα ίδια μου τα χέρια. Έτσι να πούμε να, να ρίξω κι εγώ μια ντουφεκιά στον αέρα στη γιορτή της απελευθέρωσης ή να φορτώσω σε ένα μεγάλο φορτηγό εκατό τσουβάλια ψωμί, 200 τσουβάλια πατάτες, να σηκώσω εκείνη τη γριούλα τη ζαλιά τα ξύλα με στο δάσο, να σηκώσω το άλογο του γέρου αγωγιάτη που πέσε με στη λάσπη κάποιο βροχερό πρωινό, να δώσω μια κλωτσιά κι εγώ στην μπάλα που παίζουν τα πατριωτάκια το δίλη στο γήπεδο ή να δώσω μια σβερκιά στο φίλο ένα βραδάκι που θα λέει ένα άνω στο αστείο ή να μοιράσω μια μέρα που η δουλειά πήγε καλά μια χαρτοσακούλα καραμέλες στα πιτσιρίκια της γειτονιά μου ή να κουμπίσω αυτά τα δυνατά μου χέρια που σήμερα τα αγάπησα σε ένα εξοχικό τραπεζάκι της αμόχωστος και δίχως να κοιτάω τα εργατικά μου χέρια. Να τα νιώθω πως ξεκουράζονται πάνω στα πέτρνα γόνατα του φιλικού μας κόσμου. Σήμερα νιώθω μια τρυφερότητα για τον εαυτό μου, ξέροντας πως θα μ' αγαπήσετε. Σήμερα αγαπάω και χτιμάω τον εαυτό μου. Σήμερα χαμογελάω στον εαυτό μου, κοιτάζοντάς τον με τα δαρφικά σας μάτια. Μια στιγμή άφησα το όπλο μου να κρυώσει μια στάλα στην πέτρα. Άνοιξα το γυλιό μου και έβγαλα το καθρεφτάκι της τσέπης. Ναι, είμαι όμορφος όταν με αγαπάτε. Τι θα μπορούσα να κάνω για σας όταν με αγαπάτε. Τι θα μπορούσα. Μόνο τώρα το καταλαβαίνω. Κι ίσως είναι αργά. Μόνο το θάνατό μου έχω να σας χαρίσω πια. Λόγου χάρη θα μπορούσα να τεινάξω ένα τάγκ με μια γροθιά, να πελεκίσω ένα άγαλμα σε ένα βουνό μόνο μερί. Όταν με αγαπάτε. Ή να χτίσω σε μια ώρα ένα πανί ψηλό σκολιό. Δεν αστείευουμε. Δεν είναι ώρα αδέρφια μου για αστεία. Θα ήθελα να είμαι ωραίος μέσα κι για να αξίζω την αγάπη σας. Ναι, και α το πω και αυτό. Για να με σκέφτονται σαν άντρα του όλα τα ωραία κορίτσια. Για να με σκέφτονται σαν φίλο του όλοι οι ελληνικοί μα έφηβοι και τα παιδιά του κόσμου. Δεν προφταίνω. Να πρόφτενα τουλάχιστον να ξυριστώ. Να ψαλιδίσω λιγάκι το μουστάκι μου. Μα ίσω και να πηγαίνει λίγο γέννη στην νεανική μορφή μου. Βλέπετε πόσο παιδί με κάνει η αγάπη σας. Μου ξαναδίνει τη δικιά μου φωνή. Για σκέψου αδερφέ μου. Με να διαλέγουν πάνω στα χνάρια μας τα κορίτσια των άντρα τους, τα παιδιά τους φίλους τους, οι άντρε της πράξης τους. Να ξέρεις πως και εσύ πορεύεσαι μαζί τους στα ψηλά, σε ένα ψηλό ψηλό βουνό, όλο κορδέλες άσφαλτο, για να γναντέψει σακέρ για την πλάση, τις πολιτείες γιωμάτες καμινάδες και αστεροσκοπία και παράθυρα, τους κάμπους και τα δάσα, τα λιμάνια γιωμάτα κατάρτια, τα ερηνικά αερόπλανα, τους λεβέντες αϊτούς και τους παιδιάστικους χαρταϊτούς, με εκείνες τις αστείες πολύχρωμες φουρές τους, σε ένα ψηλό, ψηλό βουνό, με μια αυτοκινητάρα τελευταία μάρκα, που ίσως θα έχει το όνομά μας. Και μόλις τώρα το σκέφτηκα, πως τάχατε στη ζωή, δεν πάει μπροστά με σκοτεινές εξομολόγησες και μικρές ειλικρίνειες. Η εξομολόγηση το έχω ακουστά και τώρα το θυμήθηκα, σώζει λέει εκείνον που ξομολογέται. Μα τον άλλον, κι ο άλλος τι σου χρωστάει να σηκώνει στη ράχη του σαν τζουβάλια άχρηστες πέτρες τα λόγια σου, δίχως καν να μπορεί να τις χτίσει, το λοιπόν, η ζωή τραβάει μπροστά με πράξες και θυσίες, με αυτό που λένε γενική ηθική. Κι ούτε που ξέρω πώς τα λένε αυτά. Κι ωστόσο, τα Εγώ το μόνο που μάθα είναι σαν χουφτώνει στη γωνιά του τραπεζιού. Είναι η γωνιά του τραπεζιού τη στη στερεότητα. Και όταν χουφτώνει ένα στήθο, ξέρει πω και τα πιο στέρεα χέρια τρέμουν. Και τότε θέλει να σπείρει χιλιάδε παιδιά για να χαρούν τον κόσμο μα που εσύ δεν πρόφτασε να τον χαρεί. Και ίσω, δεν λέω, ίσω και να το ξέρει, κάπου αλλού βαθιά σου να το νιώθει, πω τούτο το στήθο γλυκοβίζα το ετοιμάζει γάλα, ανδρεία και λεφταριά. Και βέβαια που πρέπει να το ξέρεις Γεια σας Άιντε μάνα Μην αρχίσεις τώρα τις κλάψεις Όχι Έτσι σε θέλω Ρομνια. Σου παίρνω λες τη ζωή σου Σου αφήνω την περφάνια σου Δεν θα σε είδει ο εχτρός Καμπουριασμένη Το ξέρω θα πεις Είμαι πέρφανη για το γιο μου γάλιο μια φούχτα τιμημένη στάχτη, παράγωνατισμένος ολεβέντη ο Λεβέντης μου. Έτσι, γεια σου μάνα. Ο πατέρας θα με γνωρίσει στο νεκροτομείο από τις χοντρές ελληνικές κοκάλες μου όμνιες με τις δικές του και από το σταυρό της πατρίδας που είχα φυλαχτάρει μες τις τρίχες του κόρφου μου. Μιλάω για μένα σαν να είμαι ερωτευμένος με τα μένα, σαν να είναι η ερωτευμένη με τα μένα. Συγχωράτε με. Εσείς μου το δώσατε τούτο το δικαίωμα. Ευχαριστώ. Εσείς και η αγάπη μας και ο θάνατός μου. Το ξέρω, ως και εκείνο που πήρε τα πέντε χιλιάδες αργύρια, θα πει κάποιο βραδάκι, ένα ποτήρι στην υγειά μου σε μια ταβέρνα της Πάφος και θα απογείρε να κλάψει μέσα στο ποτήρι του γιατί ήμουν φίλος καλός. Κι ίσως να γίνει φίλος μας και αυτός μια μέρα. Τώρα λοιπόν βαθιά και σίγουρα μπορώ να σας το πω σαν να οδηγάω και πάλι το αμαξάκι μου σε ένα ασφαλτοστρωμένο δρόμο της Κύπρου ίσα και παστρικά ένα ολογάλανο κύμερο πρωινό. Μπορώ να το πω. Η αρετή μας είναι η αμοιβαία μας χρησιμότητα. Εντάξει, αδέρφια. Εδώ δεν είναι ακατόρθωτη η αδερφοσύνη για μας και για τους άλλους. Εδώ οι διαφορές βουλιάζουν σε ένα χαμόγελο. Κι είναι έτσι όπως ακούσκινες στις νύχτες του καλοκαιριού γαλάζιες αργυρές και ρόδινες Σ' ένα μονάχα μέγα φέγκο ευτυχία όλα τα ξέχωρα σπιτίσια μουρμουρίσματα και των μικρών και των μεγάλων άστρων και τρέμει η ρίζα τη καρδιά και τρέμει ο κόσμο. Τόσο που θέλει να σκουντήσει τον αγκώνα κάποιου φίλου για να ακούσει μαζί του ή τον αγκώνα έστω μιας πέτρας για να ακούσει και εκείνη να μοιράσει τη χαρά σου με τούτη την αγάπη λέω που μια μέρα η ξύλινη σταυροί θα μπουμπουκιάσουν τριαντάφυλλα. Ναι, και ο δικός μου σταυρός, ο καμένος, ο πέτρινος. Με τούτη λέω την αγάπη μια μέρα θα λυγίσουμε κίνους που φέρουν το άδικο και σπέρουνε το μίσος. Τούτη είναι η αντολή μου. Μόλο που αυτή την ώρα δεν το ξέρω το μίσος. Σαν να μην μάθα ποτέ ή να το ξέχασα. Γεια σας. Όλο ετοιμάζουμε να φύγω. Όλο σας αποχαιρετώ και ακόμα στέκω. Σαν κάτι να έχω να προσθέσω ακόμα στον κόσμο. Σαν να έχω να προσφέρω λίγη ακόμα ευτυχία σε σας από το μεδούλι μου. Θυμάμαι καλοκαιριάτικο σούρουπο ήταν. Σταμάτησα το αμάξι μπροστά σε μια καλύβα. Διψούσα. Μια μαυροφορεμένη γριά με φίλεψε με το κανάτι δροσερό νερό. «Ευχαριστώ, γιαγιά», τη είπα. «Καλή λευτεριά, γέ μου», αποκρίθηκε. «Καλή λευτεριά, γιαγιά», της ξανάπα. Και ένιωσα πως της την χρωστάω. Μου βγαλε το κασκέτο και μου σφούγγισε με το χέρι της το κουτελό μου. Ξέρετε, και οι γριές μπορούν να χαμογελάνε. Τη λευτεριά του, λοιπόν, ο καθένας μας την εχρωστάει σ' όλους. Μια λευτεριά μονάχα για τον έναν δεν φελάει σε τίποτα, αν υπάρχει. Τίποτα δεν είναι μήτε για τον ίδιον. Άιντε, γεια σου, γιαγιά, Καλή λεφταριά το λοιπόν. Κέτριψα λίγο τα μάτια μου. Έπεφτε κιόλας γαλανό το θάμπος της βραδιάς. Δεν καλόβλεπα. και όπως τράβηξα πάλι με χαμηλωμένα τα δυο φώτα μου, γιατί έφεγγε ακόμα, ένιωθα να ανεβαίνω με το αμάξι μου μαζί κι ο μέγας κάμπος της Μεσαορίας, βαθύς και σιωπηλό αχνισμένο από το αργό φεγγαρόφωτο. Ένιωθα να ανεβαίνω ίσα στον ουρανό και ένιωθα το φεγγάρι που με χτύπησε κατάστηθα, ολόδροσο. Σαν πως χρυσό Κωνσταντινάτο το φεγγάρι, κρεμασμένο με ένα σπάγκο από το λαιμό μου, να μου δροσίζει την καρδιά και λίγο λίγο να ζεσταίνεται και να αχνίζει στον κόρφο μου. Και έλεγα «Δε φτάνει το τραπέζι, Μητε κάμποσο παρά στην τσέπη, μήτε το ψωμί και το φιλί. Ο άνθρωπο είναι πιο τρανό από την καθημερινή την έγνοια του, και έλεγα πάλι που ο άνθρωπο αρχίζει από την έγνοια του για το ψωμί. Κι όλο τραβάει πιο πέρα από τη σκλαβιά του, από σκλαβιά σε σκλαβιά, από ξεσκλάβωμα σε ξεσκλάβωμα, από το ξεσκλάβωμα τη πατρίδα στο ξεσκλάβωμα του κόσμου, ώσπου να νιώσει μπαίνοντα ίσα στον ουρανό να χνίζει το φεγγάρι στον κόρφο του, ώσπου να κλάψει μια νύχτα από αγάπη για όλο τον κόσμο. Έτσι άφησα σε ένα χαντάκι το αμάξι μου, πήρα το όπλο και ανέβηκα στο βουνό. Έτσι βρέθηκα σε τούτη τη σπηλιά που το στόμιό τη βλέπει ολόησα στον ήλιο, το στρογγυλό τη στόμιο είναι ο ίδιος ο ήλιος που θα τον νιώσω πάλι δροσερό καθώς θα με περνάνε όπως κινεί νύχτα με φεγγάρι θα τον νιώσω δροσερό Κωνσταντινάτο να μου δροσίζει το καμένο στήθος και έτσι λίγο λίγο να ζεσταίνεται ο ήλιος και να χνίζει στον κόρφο μας. Γεια σας! Με μιας όλες οι καμπάνες της γης σήμαναν. Όλα τα ανθρώπινα μέτωπα ψηλά, όλες οι καρδιές βεσίστιες. Στο χωριό λύση, ανάμεσα λευκοσία και αμόχωστος, η μάνα του έσφιξε το μαύρο της τσεμπέρι κάτω από το δυνατό σαγόνι της και είπε ακριβώς τα λόγια που περίμενε ο γιος της. «Είμαι πέρφανη, κάλλιο μια φούχτα τιμημένη στάχτη παράγωνατισμένος ο Λεβέντης μου. Ο πατέρας του πάλι, σαν πήγε στο στρατιωτικό νοσοκομείο της Λευκοσίας, αναγνώρισε το καμένο παιδί του από τις χοντρές ελληνικές κοκάλες του και από εκείνο το χρυσό Κωνσταντινάτο που άχνιζε στον κόρφο του και στον κόρφο του